Από το 1881 μέχρι και σήμερα, τα μπισκότα αυτά είναι η τρέλα μικρών και μεγάλων. Ο λόγος φυσικά για τα νόστιμα, διαχρονικά και αξεπέραστα σε γεύση μπισκότα Δερμίσης. Ο συνδυασμός ποιότητας και εκλεκτών υλικών κάνουν την κάθε συνταγή μοναδική. Μπισκότα Δερμίσης. Κρύβουν το μυστικό στη γεύση. Έκτο χιλιόμετρο Τρικάλων Καρδίτσης και στο dermisis.gr. Εμείς στη Βιοσάλ, 35 χρόνια τώρα, φέρνουμε στο τραπέζι σας τις παραδοσιακές μας γεύσεις. Βιοσάλ. Αυθεντικές σαλάτες. Cosmetic Boutique Μανιατάκης Professional. Πώληση χονδρική λιανική σε επαγγελματικά προϊόντα κομμωτηρίου, μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητική σώματος. Εισαγωγές εξοπλισμού και ειδών κομμωτηρίου από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου και σε ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Μανιατάκης Professional. Για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία της ομορφιάς. Τρίκαλα, Άνης Κομνηνής και Καρανάσιου. Καρδίτσα, Στεργίου Λάπα 29. Υπεύθυνη, Στέλλα Καραλή. Τρικαλιώτης. Ξεχωριστό ανδρικό ντύσιμο σε τιμές που εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε τσέπη. Ιδανικό συνδυασμό στυλ, ποιότητας και άνεσης σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. Θέμης Τρικαλιώτης. Ιουλιέτα Σαββάμ 15. Τρίκαλα. Αν ονειρεύεστε μια μέρα να πάτε μακριά, αυτό που σας λείπει είναι η βενζίνη. Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Σιούλης Ανδρέας. Ποιοτικά καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης και με διανομές κατοίκων. Καρδίτσης 58, Τρίκαλα. Glamour. Γάμος, βάπτιση, διακόσμηση. Προσκλητήρια, μπομπονιέρες γάμου βάπτισης, στολισμοί εκκλησιών και δεξιώσεων, ανθοδέσμες και στολισμοί αυτοκινήτων. Glamour. Στέφανα, λαμπάδες και είδη κουμπάρου. Ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης με τα πιο όμορφα βαπτιστικά ρούχα για τα μωρά σας. Glamour. Όθωνος 18, στην πλατεία του παλιού κτέλ Τρικάλων. For the wild beauty. Λεωφόρος Ποσειδώνος 81α, Λιφάδα. Από το 1881 μέχρι και σήμερα, τα μπισκότα αυτά είναι η τρέλα μικρών και μεγάλων. Ο λόγος φυσικά για τα νόστιμα, διαχρονικά και αξεπέραστα σε γεύση μπισκότα Δερμίσης. Ο συνδυασμός ποιότητας και εκλεκτών υλικών κάνουν την κάθε συνταγή μοναδική. Μπισκότα Δερμίσης. Κρύβουν το μυστικό στη γεύση. Έκτο χιλιόμετρο Τρικάλων Καρδίτσης και στο dermisis.gr. Η εκπομπή που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντων.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην πρεμιέρα του Status. Μια νέα τηλεοπτική προσπάθεια, ένα talk show όπου ο σκοπός μας είναι να φιλοξενήσουμε πολύ αγαπημένα σας πρόσωπα, διάσημους, αναγνωρίσιμους, ανθρώπους της επικαιρότητας που σίγουρα έχουν να μας πούνε πάρα πολλά για την ίδια τους την ζωή και όχι μόνο για την επαγγελματική τους πορεία. Σήμερα λοιπόν ο καλεσμένος που μας κάνει ποδαρικό στην εκπομπή είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο σε όλους μας. Θα έλεγα ότι εκτός από μεγάλος νικητής του Survivor είναι και ο ίδιος Survivor της ζωής και εδώ νομίζω ότι το αξίζουν τα περισσότερα μπράβο. Και σαφώς μαζί του σήμερα έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Και νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος που ποδαρικό μας κάνει στο Status φέτος ο μεγάλος νικητής του Survivor και φίλος μπορώ να πω, σωστή, ο Σάκης Κατσουλής. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Γεια σου βρε Σάκη, καλώς ήλθες. Χαίρομαι καλώς πραγματικά πολύ που είμαστε εδώ σήμερα μαζί στο ξεκίνημα της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Εγώ έχω να σου πω καλή αρχή. Εύχομαι μια σκέψη ότι θα είμαι το ποδαρικό σου να σου φέρω γούρι και να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία και στην εκπομπή, το Status που είπες ότι είναι κάτι καινούριο. Ευχαριστώ. Και σε ευχαριστώ που με επιτιμάει πάρα πολύ η πρόταση να είμαι εδώ στην πρεμιέρα σου. Κοίταξε να δεις τώρα. Επειδή είσαι και εσύ ένα πολύ νέο παιδί, είσαι πολύ δραστήριος, με πολύ επιτυχημένες επιχειρήσεις, με τη συμμετοχή σου στο Survivor, πολύ δημοφιλής, μα πάρα πολύ δημοφιλής. Και το θετικό επίσης είναι ότι όλη αυτή η δημοφιλία έχεις βρει τον τρόπο να την διατηρείς στον χρόνο, που είναι και το πιο δύσκολο. Θεωρώ λοιπόν ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχουμε να πούμε πολλά και πράγματα και για την ίδια σου τη ζωή που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Μαζί μπορούμε να πούμε πολλά γιατί όπως είπες υπάρχει γνωριμία από πριν. Έτσι, μπράβο. Οπότε δεν είναι μια απλή συνέντευξη, είναι τελικά, κάτι διαφορετικό. Ακριβώς. Τελικά θεωρώ ότι η ζωή σου είναι γεμάτη ανατροπές, Σάκη Κατσούλη. Και γιατί το λέω αυτό. Από εκεί που έτρεχες για πάρα πολλά χρόνια στα γήπεδα, μιας και υπήρξες και επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Για 3 χρόνια. Από εκεί που έτρεχες με τις επιχειρήσεις σου, βρέθηκες από τη μια στιγμή στην άλλη να τρέχεις στους στίβους μάχης του Survivor. Σωστό. Και εκτός από αυτό, κατάφερες να είσαι και ο μεγάλος νικητής να πάρεις το έπαθλο. Ακριβώς έτσι. Έτρεχα πάρα πολλά χρόνια, αλήθεια. Είναι από πολύ μικρό θυμάμαι τον εαυτό μου σε γήπεδα, σε μαθήματα, σε φροντιστήρια. Γιατί όπως θέλω να πω και έχω πάρα πολλές φορές. Πρώτο και κύριο μέλημα είναι να, τα παιδιά να γίνουν καλοί μαθητές, να αυξήσουν έτσι το νοητικό τους επίπεδο, να διαβάζουν και μετά είναι και ο αθλητισμός, ο οποίος συνεισφέρει σε όλα αυτά. Οπότε θυμάμαι τον εαυτό μου πολύ μικρός να τα συνδυάζω και τα δύο, και το διάβασμα και τα φροντιστήρια και τον αθλητισμό. Κάτι το οποίο νομίζω με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στην πορεία της ζωής μου και επιχειρηματικά, αλλά και στους στίβους μάχης όπως είπες. Στο Survivor. Και πώς τα προλαβαίνεις όλα αυτά, ρε φίλε. Δηλαδή, τρέχεις με τις επιχειρήσεις σου, έχεις την επιχείρηση με τα ρούχα, το σπα. Έχεις κάποια άλλη επιχείρηση που έχω δεν ξέρω. Έχω ένα μπάρμπερ, έχω ένα πάρκινγκ. Μπράβο, ναι. Είναι αρκετά, λοιπόν, αλλά δεν έχει σημασία τι είναι. Έχει σημασία ότι η μαγική συνταγή για μένα είναι να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν. Ναι, αλλά αυτό το διάστημα όμως, συμφωνώ ότι πρέπει να κάνεις τα πράγματα που σου αρέσουν, αλλά πώς μπορείς να ελέγχεις τόσες επιχειρήσεις, να τρέχεις σε φωτογραφίσεις, σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε event που σε καλούνε. Φαντάζομαι είσαι σε μια περίοδο της απόλυτης τρέλας που λες πότε θα έρθει η ώρα να πάω στο σπίτι να ξεκουραστώ το βράδυ. Ήταν πάντα έτσι η ζωή μου. Δηλαδή δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Από το Λύκειο και όλα θυμάμαι τρίτη Λυκείου έπαιζα σε 7 διαφορετικές ομάδες και συγχρόνως διάβαζα για να δώσω πανελλήνιες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχω μάθει να ζω σε αυτούς τους ρυθμούς. Το Survivor μου άφησε λίγο τους ρυθμούς, αλλά δεν με έβγαλε πολύ από την καθημερινότητά μου. Βέβαια, είναι δύσκολο η προσαρμογή το να είσαι 5-5,5 μήνες σε μια ζούγκλα χωρίς κινητό και επαφή με τον έξω κόσμο να επιστρέψεις και να ξαναμπείς στους παλιούς ρυθμούς που ήταν επιχειρήσεις και το τρέξιμο όλο αυτό. Υπάρχει ένα τσικ παραπάνω το οποίο έφερε δημοσιότητα που με θέλει καλεσμένο σε κάποια events, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με είχαν στηρίξει πριν το Survivor και σε καμία περίπτωση δεν τους έχω ξεχάσει μετά από αυτό. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι η μόνη συνταγή και αυτό που έχω να πω εγώ σε όλους είναι να κάνουν πράγματα που τους αρέσουν, που τους ευχαριστούν γιατί τότε η κούραση είναι πιο γλυκιά. Εννοείται πως υπάρχει κούραση, εννοείται πως γυρνάω στο σπίτι και θέλω η επόμενη μέρα να είναι λίγο πιο ξεκούραστη. Αλλά πάντα όταν ξυπνάω θέλω να κάνω ακόμη περισσότερα πράγματα, να γίνω ακόμη πιο δημιουργικός. Είσαι αρκετά δημιουργικός σε αυτή τη φάση. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, 31? Πάω για 31. 31. Ναι. Νεότατος, άμα δεν τα κάνεις τώρα, σαν και πότε θα τα κάνεις. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, η απόφαση πάρθηκε να μπεις μέσα στο Survivor, αλλά θέλω να μου πεις όμως ποιος ήταν μάλλον ο πραγματικός λόγος που ήθελες να
μπεις μέσα στο Survivor. Ήταν η εμπειρία που ήθελες να ζήσεις, να δεις πώς γίνεται ένα τηλεοπτικό reality επιβίωσης. Ήθελες να γίνεις διάσημος. Ήθελες όλο αυτό να σου αποδώσει την ανάλογη δημοφιλία, έτσι ώστε να την εξαργυρώσεις στις επιχειρήσεις σου. Ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος? Νομίζω πως αν μπεις με κάποιο στόχο να βγεις διαφορετικός, δεν θα πετύχεις. Εμένα η μόνη μου σκέψη ήταν να μπω να ζήσω κάτι καινούριο σαν εμπειρία, η οποία δεν ξέρεις που θα καταλήξει. Δηλαδή, okay, ναι, είμαι ο νικητής Survivor για το φετινό παιχνίδι που έγινε, αλλά δεν το ήξερα από πριν. Οπότε να σχεδιάζεις πράγματα πριν γίνουν, για μένα είναι άτομο. Μπαίνεις να ζήσεις την εμπειρία, να δείξεις τον καλύτερο σου αυτό. Αγωνιστικά για μένα ήταν το μεγάλο στοίχημα να αποδείξω και στον εαυτό μου ότι έχω δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι του αθλητισμού και έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε ήταν και ένα στοίχημα με τον εαυτό μου προσωπικά. Και από εκεί και πέρα, μεγάλο ρόλο παίξαν και οι επιχειρήσεις μου, καθώς ήταν μια περίοδος καραντίνας, τα μαγαζιά μου ήταν κλειστά και μου δόθηκε η δυνατότητα να μπορέσω να φύγω από αυτά. Mm-hmm. Γιατί όταν έχεις επιχειρήσεις, κακά τα ψέματα, αν δεν είσαι από πάνω, τα πράγματα δεν είναι ποτέ ίδια. Δεν είμαστε σε εποχές οι οποίες ανοίγεις κάτι και τρέχει μόνο του. Πρέπει να το ανοίξεις και να είσαι από πάνω. Άρα η καραντίνα μου έδωσε τη δυνατότητα να πάρω την απόφαση να φύγω. Ένα μεγάλο κομμάτι ήταν και η Μαριαλένα, ότι είχα έναν άνθρωπο δικό μου μέσα, ο οποίος ναι, μεν είχαμε χωρίσει, αλλά δεν είχε φύγει ποτέ από την καρδιά μου. Το έχω πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Το ότι χωρίζεις με κάποιον δεν σημαίνει ότι σταματάς να τον αγαπάς. Υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν τσακωμοί, διαφορετικοί χαρακτήρες, δύσκολες εποχές. Σε μια περίοδο κορονοϊού πάρα πολλά ζευγάρια ήρθαν και πήραν απόφαση να χωρίσουν και ενδεχομένως μετά να ξαναβρήκανε. Οπότε για μένα ήταν ένα μίξ αποφάσεων το να πάω στο Survivor. Mm-hmm. Και τελικά σου έκατσε όμως, έτσι. Δηλαδή... Νομίζω δεν μου έκατσε. Νομίζω γιατί? Έχω δουλέψει πολύ στη ζωή μου. Δεν είναι, δεν είναι το μου έκατσε θέμα τύχης. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι. Μου βγήκε, μου βγήκε σαν απόφαση. Αυτό, ναι, σου βγήκε. Πήγε καλά όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αν με έλεγες... Πήγανε μέσα. Ακριβώς. Αλλά δεν πέτυχαν τον στόχο. Εσένα σου βγήκε. Ναι, ναι, ναι. Αν με ρώταγες στην αρχή της χρονιάς τι θα ήθελα να γίνει το 2021 εν μέσω καραντίνας και από τις δυσκολότερες εποχές που έχει διανύει η χώρα μας, ποτέ δεν φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μόνια ότι θα ζούσα αυτή την εμπειρία. Mm-hmm. Μεγάλη εμπειρία. Τεράστια. Εμπειρία ζωής, έτσι. Ξεκάθαρα. Εμπειρία ζωής, θα πω για άλλη μια φορά που δεν το έχω πει σε καμία μου συνέντευξη, ότι εμπειρία ζωής είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι αυτό που ζουν έχουν την οριμότητα να το καταλάβουν, να το πάρουν μέσα τους και να το κρατήσουν για τη διάρκεια της ζωής τους. Mm-hmm. Αν πας, ζήσεις κάτι και όταν γυρίσεις πίσω, επειδή απλά γυρίσεις ξανά στις ευκολίες της καθημερινότητας, ξεχάσεις το ότι ζούσες εκεί, για μένα η εμπειρία δεν είναι εμπειρία. Έχει χαθεί. Μπράβο. Ακριβώς αυτό. Έχει πάει στράφη που λέμε. Και νομίζω αυτό είναι και στην προσωπικότητα του καθενός να εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο, να καταλαβαίνει τι ζει και τα βιώματά του να τα βάλει μέσα. Αυτό έχει βέβαια να κάνει και με το πόσο ώριμος είναι ο άλλος και πώς μπορεί να τα δει τα πράγματα αντικειμενικά και πώς μπορεί να εξελιχθεί. Σωστά. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες. Ναι, και θέμα χαρακτήρα θεωρώ. Ότι ναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο χαρακτήρας που μπορεί να έχει κάποιος. Τώρα που έχει περάσει, Σάκη, πολύς καιρός που έχεις βγει από το παιχνίδι, έχεις επιστρέψει στη χώρα, θέλω να μου πεις πραγματικά, ήταν τόσο δύσκολες οι συνθήκες εκεί στον Άγιο Δομήνικο που βλέπαμε εμείς στην τηλεόραση? Ήταν τόσο δύσκολες οι συνθήκες διαβίωσης στο Survivor? Αναγκαζόσασταν, ξέρω εγώ, ψάχνατε και το φαγητό όπως έχουμε ακούσει στα πιο απίθανα σημεία έτσι ώστε να καταφέρετε να επιβιώσετε? Γιατί τρώγατε και κρυφά, μου πεις δεν τρώγατε? Δεν τρώγαμε κρυφά, η αλήθεια είναι αυτή. Κάποια σκουπίδια ίσως, και όχι εγώ προσωπικά, η Μαριαλένα, ας πούμε, που είναι ο άνθρωπος που ήμουν πιο πολύ κοντά και ξέρω, πάρα πολλές φορές είχε κοιτάξει τα σκουπίδια για να φάει. Mm. Φτάνει σε τέτοια κατάσταση. Επειδή έχει περάσει και καιρός, όπως είπες, και μπορώ να μιλήσω πιο αντικειμενικά, γιατί μου έχουν γίνει αυτές οι ερωτήσεις ξανά. Όλοι πιστεύουν ότι δεν είναι αυτό που βλέπουν. Είναι αυτό που βλέπουν και πολύ δυσκολότερο. Είναι survivor 100%. Είναι μια παραγωγή που είναι στημένη στο να σε φέρει στην εξαθλίωση, να σε φτάσει στα πιο μεγάλα όρια σου, να ξεπεράσει τα ανθρώπινα όρια σου. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν είμαστε σε μια εποχή όπως παλιά η δική μας που μπορεί να ζούσαν τόσο δύσκολα. Τα παιδιά πλέον έχουν κάποιες ανέσεις. Ναι, ναι. Οπότε το παιχνίδι σε βγάζει εκτός ορίων. Δηλαδή δεν έχει ξανακοιμηθεί στο πάτωμα. Ενδεχομένως ο μπαμπάς, ο μπαμπάς μου ή ο παππούδες μας να έχουν κοιμηθεί στο πάτωμα. Εμείς δεν το έχουμε κάνει. Δεν είμαστε αυτής της γενιάς. Άρα ζεις πράγματα τα οποία δεν έχεις ξαναζήσει. Αυτό θεωρώ ότι είναι και το τελευταίο, να σου πω την αλήθεια, όταν πας στο Survivor να κοιμηθείς στο πάτωμα, όταν τα αγωνίσματα είναι εξαντλητικά στην κυριολεξία. Είναι ένα σύμπλεγμα πράγματα. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι για να δούμε εμείς ένα απόσπασμα μισής ώρας, λέμε, ή μιας ώρας. Είναι τρεις και τέσσερις ώρες γύρισμα. Είναι
3 και 4 και 5 ώρες γύρισμα, κάτω από τον ήλιο, εκτεθειμένοι στον ήλιο, με πολύ ζέστη, με αντίξωες συνθήκες. Και αυτό που δεν βλέπει ο κόσμος είναι και το πιο δύσκολο από όλα, έτσι. Δηλαδή το ότι βλέπετε εσείς 50 λεπτά με μία ώρα γύρισμα αγώνισμα και εμείς είμαστε 6 ώρες εκεί, δεν μπορεί να καταλάβει ότι εμείς τις υπόλοιπες 5 ώρες δεν είμαστε καθισμένοι σε μια καρέκλα. Είμαστε καθισμένοι κάτω. Στον ήλιο, στο χώμα, στη λάσπη, ανάλογα τι καιρό είχε. Εσείς απλά περιμένετε εκεί να στηθεί. Δεν υπάρχει κάποια αυτό. Προστασία. Δηλαδή, δεν είναι ότι επειδή είναι κλειστές οι κάμερες και δεν γράφουμε, μας δίνει τη δυνατότητα μιας άνεσης. Ή ότι περιμένετε 5 ώρες, α παιδιά, είστε κουρασμένοι, πάρτε κάτι να φάτε. Δεν υπάρχει αυτό σε καμία περίπτωση. Και απορώ γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι δεν είναι πραγματικό. Ίσως γιατί έχουν ακουστεί πολλά, ίσως γιατί αν δεν το ζεις, δεν το καταλαβαίνεις. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι υπήρχαν βράδια που ξαπλώναμε με ξαστεριά και λέγαμε τι ωραία βραδιά, και μετά από μία ώρα ψάχναμε να κρυφτούμε γιατί η βροχή έμπαινε μέσα στην καλύβα. Φύσαγε απίστευτα. Το κλίμα είναι τροπικό, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Και δεν το έχετε δει ποτέ. Πάντως το φετινό Survivor ήταν ένα Survivor όπου ακούστηκαν πολλά για αυτό το παιχνίδι, έτσι, από σάσποτα, από τους παίκτες που συμμετείχαν και βγήκαν μετά, αλλά και γενικότερα από τα media. Απασχόλησε πάρα πολύ, δηλαδή. Και σκέψου το γεγονός ότι τράβηξε και πολύ κιόλας τηλεοπτικά. Πάρα πολύ. Για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέσα 6,5 μήνες διάστημα. Τώρα μιλάμε, όταν λέμε για 7 μήνες να είσαι κάτω από αυτές τις συνθήκες, μιλάμε για έναν άθλο. Έτσι, ήθελε πάρα πολύ υπομονή και δύναμη. Απασχόλησε όμως πολύ αυτό το Survivor, γενικότερα την κοινή γνώμη. Είχε πολλές διαφορετικές προσωπικότητες. Ναι. Ήταν ένα πολύ καλό casting, όπως λέτε και εσείς στην τηλεόραση. Και εκεί τώρα θέλω να σε πάω, γιατί όταν παίρνεις την απόφαση να μπεις σε ένα reality επιβίωσης, όπως εσύ, δεν σε άγχωνε καθόλου το γεγονός ότι θα έρθεις αντιμέτωπος με εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικούς χαρακτήρες, με ανθρώπους που δεν τους ήξερες ποτέ, δεν τους είχες συναντήσει ποτέ στη ζωή σου, και θα έπρεπε λοιπόν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να συμβιώνεις μαζί τους, να ζεις 24 ώρες το 24ωρο. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό? Εκεί θα σταθώ σε αυτό που σου είπα πριν όσον αφορά τον αθλητισμό. Όταν από πολύ μικρός έχεις μπει σε αποδυτήρια και κάθε 6 μήνες ή ένα χρόνο γνωρίζεις καινούργια άτομα, τα οποία ούτε τα γνώριζες, ούτε θα συνεχίσεις να είσαι φίλος, ούτε μπορείς να ταιριάζεις με όλους, είναι κάτι το οποίο σε βοηθάει σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου. Όταν θα πας να πιάσεις κάπου δουλειά σε μια πολυεθνική που είναι πάρα πολλά τα μέλη, σίγουρα θα υπάρχουν κόντρες. Όταν θα κάνεις μια δική σου επιχείρηση, μπορεί με το συνεταιρό σου να έχεις κόντρες ή με τους υπαλλήλους. Mm-hmm. Είναι γενικά μια μικροκοινωνία της κοινωνίας μας. Οπότε δεν με έχει φοβήσει, γιατί από πολύ μικρός είχα μάθει να μπαίνω σε αποδυτήρια, να συνεπάρχουμε πολλά διαφορετικά άτομα, να είμαι στην επιχειρήν που έχει να κάνει με ανταγωνισμό, που έχει να κάνει με συναγωνισμό, που έχει να κάνει με συνεργασίες, με υπομονή, με γερό στομάχι. Οπότε όλα αυτά ήταν κάτι όχι τόσο πρωτόγνωρο για μένα. Και γι' αυτό και έχω πει σε όλα τα παιδιά, και νομίζω έχει πιάσει σε μεγάλο βαθμό, γιατί πάρα πολλοί γονείς μου λένε ότι τα παιδιά τους ξεκίνησαν τον αθλητισμό βλέποντας εμένα στο Survivor και τα όσα έλεγα. Να μπουν στο κομμάτι του αθλητισμού ακόμη και αν δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο ταλέντο, μόνο και μόνο για να πάρουν τα βιώματα, τις εμπειρίες και να γίνουν πιο δυνατοί. Ήσουν όμως και εσύ λίγο, Ρεσάκη, επειδή μπήκες αργότερα στο Survivor και έβλεπες μέχρι να μπεις μέσα. Δεν έβλεπα μέχρι να μπω μέσα. Αυτό είναι το μεγάλο. Δεν είδες καθόλου. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είδα το πρώτο επεισόδιο. Μαζευτήκα μαζί με τους συνεταίρους μου έτσι να δούμε το πρώτο επεισόδιο. Επειδή ήταν η Μαριαλένα μέσα και δεν μου ήταν κάτι εύκολο, ήταν πολύ φρέσκος ο χωρισμός μας. Δεν μου ήταν τόσο ευχάριστο να βλέπω την πρώην κοπέλα μου σε ένα παιχνίδι στην άλλη άκρη του κόσμου. Ωραία, όταν οπότε πήρα την απόφαση να μην το βλέπω. Όταν μπήκες μέσα, όταν σε πήραν τηλέφωνο από την παραγωγή και σου είπαν Σάκη, μπαίνεις στο παιχνίδι. Ήταν πολύ άμεσο. Από τη μέρα που με πήραν μέχρι τη μέρα που έφυγα ήταν τρεις μέρες. Τρεις μέρες. Δεν κατάλαβες καν τι σου έγινε. Ακριβώς. Όταν λοιπόν φτάνεις στον Άγιο Δομήνικο και βλέπεις μπροστά σου για πρώτη φορά τη Μαριαλένα, θέλω να μου πεις εκείνη τη στιγμή πώς ένιωσες που είδες το πρώην κορίτσι σου που ήσασταν 2 χρόνια μαζί. 2 χρόνια. Συγκατοικούσατε κιόλας, γιατί ακολουθιόμαστε και στο Instagram και έβλεπα αυτά που κάνατε και όταν ήσασταν στο σπίτι μαζί. Πώς ένιωσες την ώρα που για πρώτη φορά είδες τη Μαριαλένα μέσα στο Survivor? Σε δύσκολη θέση ήταν η Μαριαλένα, όχι εγώ. Εγώ ήξερα ότι μπαίνω και είναι εκεί. Εκείνη είναι που πήρε το μεγάλο θαυμασμό και δεν ήξερε καν ότι θα εμφανιστώ μπροστά τη. Ήμουν πολύ focus στο γεγονός ότι πήγα εκεί όχι για να τη δημιουργήσω πρόβλημα. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Ναι. Ήξερα ότι θα πει. Εντάξει, αυτό είναι και το σωστό, αν με ρωτάς, έτσι. Ακριβώς. Δεν θα πήγαινα σε καμία περίπτωση να τη δημιουργήσω ένα έξτρα βάρος. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές έκανα υπομονή όσον αφορά τις αντιδράσεις της, τον τρόπο που με κοιτούσε, το ότι δεν ήθελε καν να μιλάμε και να έχουμε επαφή. Ήταν απόλυτα φυσιολογικό και το γνώριζα από πριν.
θα είχα τις ίδιες αντιδράσεις και ίσως και χειρότερες αν ήμουν εγώ μέσα και ερχόταν η Μαριαλένα. Ναι. Οπότε είχα μπει με τη σκέψη ότι μπαίνω και θα κάνω υπομονή μέχρι να καταλάβει ότι δεν είμαι εδώ για να της πάρω κάτι, να της δημιουργήσω κάτι επιπλέον σαν πρόβλημα. Ήταν ήδη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Έπρεπε να της δώσεις χρόνο λίγο. Όπως και όπως τις έδωσες. Ακριβώς. Να της δώσεις χρόνο να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που ήταν στο παιχνίδι. Να με εμπιστευτεί ξανά. Να σε εμπιστευτεί. Ξέρεις, όταν χάνεις την εμπιστοσύνη, όταν ένα ζευγάρι χωρίζει και χάνεις την εμπιστοσύνη, είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να την ξανακερδίσεις την εμπιστοσύνη. Δηλαδή πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Ακριβώς. Και εμείς είδαμε ότι έγινε η προσπάθεια και από τις δύο πλευρές και θεωρώ ότι τη μεγαλύτερη προσπάθεια την έκανες εσύ στο κομμάτι της εμπιστοσύνης, έτσι ώστε από τη στιγμή έπρεπε που να την κάνω εγώ και την ναι, έκανα. Μα, είναι το... αντικειμενικά τα πράγματα το... και ξεκάθαρα. Ήταν το σωστό και δεν έχω εγωισμό αρχικά ποτέ. Έχει φανεί και μέσα στο παιχνίδι ότι δεν ήμουν ποτέ εγώ εσύ. Δεν με ένοιαζε ποιος θα παίξει για το 10, με ένοιαζε απλά η ομάδα μου να κερδίσει. Από την άλλη, ένιωθες και μια ασφάλεια που ήξερες ότι μέσα στο Survivor ήταν ένας δικός σου άνθρωπος. Φυσικά. Είναι τεράστιο εφόδιο. Είναι πολύ στα σύν να έχεις έναν άνθρωπο που τον οποίο γνώριζες 2 χρόνια, μπορεί να χώρισες, αλλά ξέρεις ότι είναι πραγματικός. Ξέρεις ότι αν θα σου πει Σάκη, κάνεις λάθος σε αυτήν την κατάσταση, έχεις κάνει λάθος. Και ήξερε και εκείνη ότι τι της έλεγα, δεν της το έλεγα γιατί ήταν ακριβώς αυτό που πίστευα και σε μεγάλο ποσοστό θεωρούσε ότι έχω δίκιο. Οπότε ήμασταν 2 άνθρωποι οι οποίοι είχαμε μεγάλη εμπιστοσύνη ένας τον άλλον και μας κάτσε και μέχρι το τέλος. Φτάσαμε στην τελική τριάδα. Πόσο καιρό ήσασταν χωρισμένοι μέχρι να μπείτε στο παιχνίδι? Όταν μπήκε η Μαριαλένα, ήμασταν σχεδόν 2,5 με 3 μήνες. Όταν έφτασα εγώ στο παιχνίδι, ήμασταν 5. Α, πολύ φρέσκο. Πάρα πολύ. Πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Γι' αυτό ήταν και σοκαριστικό. Ακριβώς. Και για την Μαριαλένα όταν σε είδε. Δηλαδή, βλέπουμε τις αντιδράσεις. Εμείς το γνωρίζαμε ότι θα μπει μέσα. Και περιμέναμε, η αλήθεια είναι, να δούμε ποια θα ήταν η αντίδρασή της, όπου σοκαρίστηκε η κοπέλα και ήταν φυσιολογική η αντίδραση που είχε. Αν δεν έμπαινες στο Survivor, και θέλω να μου απαντήσεις με απόλυτη ειλικρίνεια, ξέρω ότι είσαι ένα παιδί που μιλάς με τη γλώσσα της αλήθειας και είσαι και ειλικρινής, θεωρείς ότι αν δεν έμπαινες μέσα στο Survivor, θα ξαναρχόσασταν κοντά με τη Μαριαλένα? Όχι, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Άρα έπαιξε καταλυτικό ρόλο ξεκάθαρα η παρουσία και των δυο σας στο Survivor, έτσι ώστε να έρθετε ξανά κοντά και να τα ξαναβρείτε και όπως έχετε δηλώσει είστε πλέον ξανά μαζί. Άρα... ξεκάθαρα έπαιξε ρόλο, γιατί το Survivor σαν δομή παιχνιδιού σε φέρνει πιο κοντά με τον άλλον, γιατί δεν έχεις να κάνεις με τον έξω κόσμο. Δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχεις δυνατότητα να μπεις και να βγεις, οπότε να έχεις και επικοινωνία με το τι γίνεται έξω. Mm-hmm. Μπαίνεις μέσα εκεί και τέλος. Δεν ξέρεις ξανά τι γίνεται πίσω, τι παίζει στην τηλεόραση, τι κάνουν οι δικοί σου άνθρωποι. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κάποιον που γνώρισες πριν 1 μήνα, πριν 2 μήνες. Άρα για εμάς 5,5 μήνες, 24 ώρες, 24 ώρες, 2 άνθρωποι μαζί. Ήταν καταλυτικό το ξανά έρθουν κοντά. Ναι. Δεν είναι όμως και απόλυτο ότι θα μπορούσε να είναι πολύ ξανά σε μία σχέση. Θα μπορούσε να ήταν εντελώς διαφορετική η αντίδραση της Μαριαλένας από την αρχή. Ναι. Μετά πάνω σε αυτή την αντίδραση να αντιδράσεις και εσύ εντελώς διαφορετικά. Και ξέρεις, από έχει πάρει τελείως διαφορετική τροπή. Εντελώς όμως διαφορετική τροπή θα μπορούσε να έχει πάρει όλο αυτό. Μα γι' αυτό δεν μπορώ να προβλέψω και θα γινόταν αν δεν έμπαινα στο παιχνίδι. Αλλά σου λέω σίγουρα ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να το ξαναμιλήσουμε. Εσύ από τον χαρακτήρα που έχεις, αλλά και γνωρίζεις και τον χαρακτήρα που έχει η Μαριαλένα. Θεωρείς ότι αν δεν έμπαινε στο παιχνίδι θα μπορούσες να ξαναρθείς, πολύ δύσκολο, κοντά. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Έτσι δεν είναι? Έπαιξε καταλυτικό ρόλο του, βέβαια. Τι είναι για σένα η Μαριαλένα? Τι ρόλο παίζει στη ζωή σου αυτός ο άνθρωπος? Από τη μέρα που τη γνώρισα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον. Προσπάθησα πάρα πολύ για να είμαστε μαζί από το πρώτο διάστημα. Προσπάθησα σχεδόν 6 μήνες. Για να γίνουμε ζευγάρι. Επέμενες εκεί, επέμενα, ναι. Μπράβο. Είναι μια κοπέλα πολύ διαφορετική από την εποχή μας. Αντιλαμβάνομαι και νομίζω ότι όλος ο κόσμος πλέον το έχει καταλάβει ότι είναι ένας άνθρωπος εντελώς straight. Ξέρεις ότι ό,τι σου πει αυτό είναι. Δεν έχει κάτι από πίσω, δεν έχει υπονοούμενα, δεν κρύβεται. Δεν την νοιάζει ποιος είναι απέναντί της. Την νοιάζει απλά να είναι ο εαυτός της και να λέει αυτό που πιστεύει. Δεν την νοιάζει αν θα είναι θετικό ή αρνητικό ή θα πει κάτι για να κερδίσει τη συμπάθεια κάποιου. Είναι πραγματική. Και αυτό για μένα στην εποχή μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Να ξέρεις ότι έχεις απέναντι σου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αντικειμενικός, θα σου πει που έχεις δίκιο και που άδικο, σύμφωνα πάντα με αυτό που πιστεύει. Δεν σου λέω ότι θα πει έχεις δίκιο και έχεις, αλλά θα σου πει αυτό που πιστεύει πραγματικά. Δεν θα σου πει κάτι άλλο. Είναι ειλικρινής. Είναι ειλικρινής. Μα δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Ακριβώς. Να είναι αληθινός ο απέναντί σου, ειλικρινής και να σου λέει τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Είναι εντελώς straight. Εντελώς. Φαντάζομαι ότι δεν σου χαϊδεύει και ιδιαίτερα ποτέ. Τα αυτιά, τα χώνει. Είναι ο πιο δύσκολος άνθρωπος μαζί με τον πατέρα μου. Ναι. Είναι πιο αυστηρή.
όσον αφορά τις επιχειρήσεις μου, όσον αφορά τη συμπεριφορά μου, το χαρακτήρα μου, το πώς μιλάω, το τι λέω, είναι οι πιο σκληροί κριτές μου. Τελικά την δεύτερη ευκαιρία ποιος την έδωσε αυτή τη φορά, εσύ ή η Μαργιαλένα? Νομίζω ήταν μαζί. Κοινή απόφαση. Εγώ έκανα πίσω στο να της δώσω χρόνο να καταλάβει ότι ήμουν εκεί και έπρεπε να μου δείξει εμπιστοσύνη και όχι να με βάλει απέναντί της. Εκείνη μου έδωσε το περιθώριο να την πλησιάσω και να της μιλήσω, άρα νομίζω ήταν κάτι που έγινε από κοινού. Βλέπεις διαφορά τώρα από το πρώτο μέρος, ας πούμε, της σχέσης σας που μετά τα ξαναβρήκατε, υπάρχει διαφορά ή ήταν τα πράγματα πάλι το συνεχίζετε από εκεί που το αφήσατε? Όχι, πάντα υπάρχει διαφορά. Θεωρώ ότι, όπως και είπα στην αρχή της κουβέντας μας, ότι υπάρχει εξέλιξη. Η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του ανθρώπου πρέπει για μένα να αλλάζει χρόνο με το χρόνο. Άρα δεν θα μπορούσα να σου πω ότι πριν 3 χρόνια που γνωρίστηκα με τη Μαργιαλένα έχουμε το ίδιο σχέση με τώρα. Mm-hmm. Πόσο μάλλον όταν περάσαμε μια κατάσταση η οποία δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο ζευγάρι που την έχει περάσει. Να είναι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, πρόσεξε αυτό που σου λέει, πολύ σημαντικό. Ήμασταν χωρίς κινητά, χωρίς επαφή με τον έξω κόσμο, χωρίς κανείς να μπορεί να μας αλλάξει το μυαλό. Δηλαδή, εμείς οι δύο μπορεί να είμαστε φίλοι, να βγω εγώ με τη Μαργιαλένα και μετά να βρεθούμε και να μου πεις ξέρεις κάτι, Μαργιαλένα, αυτό και αυτό. Ναι. Με επηρεάζεις, όσο και να μην θέλω. Εκεί δεν υπήρχε αυτό. Δεν είχατε ήμασταν την επαφή και επικοινωνία με κανέναν. Ακριβώς. Ήμουν εγώ και εκείνη. Αντιμετωπίσαμε τις καταστάσεις μόνο όπως εμείς πιστεύαμε και θεωρούσαμε ότι είναι σωστό. Και είναι πολύ διαφορετικό. Μόνο και μόνο που δεν έχει κινητό. 24 ώρες τώρα, χωρίς κινητό με έναν άνθρωπο. Ξέρεις τι παρατηρώ τώρα τόση ώρα και σε παρατηρώ με πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, και τα λες πολύ ωραία, μπράβο σου. Αλλά παρατηρώ ότι από την ώρα που αναφερόμαστε στην Μαργιαλένα, είσαι και πάρα πολύ προστατευτικός για την Μαργιαλένα και μιλάς, ρε παιδί μου, και τα μάτια σου είναι τόσο λαμπερά και τόσο εκφραστικά. Δηλαδή, και μόνο που αναφέρεσαι στο όνομά της, το βλέπουμε στο πρόσωπό σου πώς αλλάζει η όψη σου. Γενικά, είμαι έτσι με τους ανθρώπους που είναι γύρω μου. Ναι. Που ξέρω ότι με αγαπάνε αντικειμενικά, ότι δεν μου χαϊδεύουν τα αυτιά, δεν θέλω τέτοιους ανθρώπους δίπλα μου. Και αυτό και όταν μπήκα στο παιχνίδι, είπα ότι δεν μπήκα για να κάνω φίλους. Mm. Και όπως έχει φανεί και από τη στάση μου μετά το παιχνίδι, με τα άτομα που μίλαγαμε στο παιχνίδι, συνεχίζω να μιλάω. Δεν έχω ανοίξει τον κύκλο μου παραπάνω. Δεν θέλω ανθρώπους που νιώθω ότι δεν είναι πραγματικοί. Και ίσως να είναι δίπλα μου για άλλους σκοπούς. Ναι. Δεν έχω ανάγκη από κάτι τέτοιο. Δόξα τω Θεώ, είμαι ένας επιχειρηματίας ο οποίος είμαι τα τελευταία 10 χρόνια στην αγορά, με κινήσεις από το μηδέν, χωρίς να μου έδωσε κάτι η οικογένειά μου. Στήθηκα μόνος μου. Άρα νομίζω ότι έχω. Αυτοδημιούργητος. Αυτοδημιούργητος το 100%. Πολύ σπουδαίο. Άρα νομίζω έχω την κριτική ικανότητα να καταλάβω ποιοι είναι δίπλα μου για μένα και ποιοι είναι δίπλα μου για αυτά που έχω δημιουργήσει. Άρα πορεύομαι με αυτό. Είμαι προστατευτικός όσον αφορά τη Μαργιαλένα, γιατί με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και στο κομμάτι του survivor και στο κομμάτι της ζωής μου, στις συμβουλές της, στο ότι δεν μου χαϊδεύει τα αυτιά και ξέρω ότι όταν κάνω λάθος θα μου το πει. Άρα έχω στο πίσω μέρος στο μυαλό μου ότι είναι ένας σοβαρός κριτής στο πλάι μου και θα με διορθώσει αν χρειαστεί. Στο πίσω μέρος του μυαλού σου, εκτός από όλα αυτά, έχει περάσει και η σκέψη ότι θα μπορούσε η Μαργιαλένα να είναι και η γυναίκα της ζωής σου? Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, θα ήθελες με την Μαργιαλένα όλο αυτό να σας οδηγήσει σε κάτι πιο επίσημο, με την έννοια να παντρευτείτε και να κάνετε οικογένεια? Θα ήθελα κάθε μέρα να είναι καλύτερη από τη χθεσινή. Αυτό παλεύω σε όλους τους τομείς της ζωής μου, mm-hmm. σε επιχειρήσεις μου, στους εταίρους μου, στην οικογένειά μου. Και η Μαργιαλένα, επειδή είναι στη ζωή μου, θέλω το ίδιο και για εκείνη. Κάθε μέρα που περνάμε να είναι καλύτερη από τη χθεσινή, να βελτιωνόμαστε. Οπότε, από τη στιγμή που έχει περάσει από το μυαλό μου να είναι η μητέρα των παιδιών μου, ας πούμε, όταν γνωριστήκαμε, δεν μπορώ να το βγάζω σαν ενδεχόμενο. Αφού πορευόμαστε μαζί. Δηλαδή θα μου έρθει προσκλητήριο, θα σου πω. Δεν το ξέρει κανείς. Κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει. Λοιπόν, και τώρα έρχεται η ερώτηση, πρόσεξε. Είδες όμως ότι δεν λέω ψέματα και δεν κρύβομαι ποτέ. Μα αυτό είναι και το πιο ωραίο, εσύ, Σάκη. Και γι' αυτό είσαι και τόσο αγαπητός κιόλας. Λοιπόν, και είσαι και πολύ ακομπλεξάριστος, χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, πρώτα σιγά μου έχει γίνει στην Μαργιαλένα. Σε καμία περίπτωση. Θα το ξέρατε ακόμα. Αρχικά δεν θα περιμέναμε μια συνέντευξη για να το πούμε. Ναι. Έχουμε τα social πλέον που μας βλέπει όλη η Ελλάδα σωστά, και όλη η Κύπρος. Σωστά. Μην γίνω τριαντάφυλλος. Πραγματικά όμως λαμβάνουμε μηνύματα από παντού, από Γερμανία. Όντως υπάρχει αυτό το κοινό mm-hmm. που πέρασε καραντίνα μαζί μας σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού, όπου υπάρχει Έλληνας. Και είναι κάτι πολύ συγκινητικό. Έχει έρθει κόσμος στο μαγαζί μου από παντού. Το οποίο Εδιμβούργο, Γερμανία, Αυστραλία. Δεν μπορείς να το αρνηθείς. Όταν βλέπεις κόσμο να έρχεται, να σε αγκαλιάζει, να κλαίει, να σου φέρνει δώρα και να σου λέει ότι πέρασα μαζί σου μια καραντίνα πιο ευχάριστα από ό,τι θα ήταν αν δεν ήσασταν. Mm-hmm. Δεν μπορείς να το αρνηθείς. Οπότε, αν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε μια πρόταση γάμου, όχι να μου κάνει, θα το ξέρατε σίγουρα. Δεν θα το κρύβαμε. Θα το δούμε στην πορεία όμως. Γιατί ακολουθιόμαστε. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Πάντως, και να μην ακολουθιόμασταν πάλι θα το μάθαμε. Πάλι θα το μαθαίναμε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, να σας πω κι εγώ δύο λόγια για αυτόν που γνωρίζετε εσείς
σαν νικητή του Survivor και εγώ τον γνωρίζω σαν Σάκη, ο οποίος αγαπάει τον αθλητισμό, αγαπάει τους φίλους του, έχει μια δουλειά πάρα πολύ ωραία που την κυνηγάει πάρα πολύ και μπήκε απλά σε ένα τηλεπαιχνίδι, μπήκε σε ένα reality για να αποκτήσει μια εμπειρία, για να αποδείξει ποιος είναι, κάτι που έκανε. Ο Σέξ είναι ένα πάρα πολύ έντιμο άτομο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ υψηλές ηθικές αξίες που τις έχει πάρει φυσικά από μια υπέροχη οικογένεια. Όταν βλέπαμε την πορεία του στο παιχνίδι, ακόμα και κάποιοι φίλοι γνωστοί αναρωτιόντουσαν πώς θα είναι ο Σάκης όταν βγει από το παιχνίδι. Και τους έλεγα ότι ο Σάκης θα βγει από το παιχνίδι πιο μετρημένος, πιο ισορροπημένος από ότι μπήκε στο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι ένα παιχνίδι όπως το Survivor με τόσο μεγάλη τηλεθέαση και ειδικά μια περίοδο καραντίνας που έβλεπε όλος ο κόσμος, σου δίνει μια ξαφνική και πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Και έτσι ο Σάκης δεν με διέψευσε, βγήκε μετρημένος, βγήκε ισορροπημένος. Τη νίκη του τη διαχειρίστηκε με τρομακτική αξιοπρέπεια. Όλη αυτή τη δημοσιότητα με έναν υπέροχο τρόπο, με πολύ μεστό λόγο, συγκεκριμένο λόγο, με ψυχραιμία, με χαμηλούς τόνους και με τη διάθεση να δίνει χαρά, να ζει όλο αυτό το παιχνίδι της δημοσιότητας, αλλά να έχει στο μυαλό του ότι με έναν απλό τρόπο μπορεί να δώσει χαρά σε έναν περαστικό, σε ένα παιδάκι που θα ζητήσει μια φωτογραφία ή θα μπορέσει να κινητοποιήσει κάποιους ανθρώπους για να κάνουν κάτι καλό για το κοινωνικό σύνολο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αξίζει πολλά. Είναι ένας άνθρωπος με δύναμη ψυχής, τον εκτιμώ πάρα πολύ και είναι φίλος μου. Χαίρομαι που είναι φίλος μου. Σάκη μου, ξέρεις πόσο σε πιστεύω. Ο Σάκης είναι ο άνθρωπος που του δίνεις μια κατάσταση και όταν του δώσεις κάποιες συμβουλές εντός ή εκτός εισαγωγικών, τη δεύτερη ή τρίτη φορά όταν ζητήσεις τη γνώμη σου, του λες προχώρα, απλά δεν με χρειάζεσαι. Να είσαι πάντα καλά και με πάντα δίπλα σου. Φιλιά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε τώρα ένα πολύ μικρό break για διαφημίσεις και σε 3 με 4 λεπτά και θα είμαστε ξανά μαζί για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Σάκη Κατσούλη, τον μεγάλο νικητή του Survivor. Η μαμά της αγαπάει περισσότερο τώρα? Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό κανενός και δεν θα το κάνω. Δεν της κρατάω κακία γιατί είχε το παιδί της στην άλλη άκρη του κόσμου. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Από το 1881 μέχρι και σήμερα, τα μπισκότα αυτά είναι η τρέλα μικρών και μεγάλων. Ο λόγος φυσικά για τα νόστιμα, διαχρονικά και αξεπέραστα σε γεύση μπισκότα Δερμίσης. Ο συνδυασμός ποιότητας και εκλεκτών υλικών κάνουν την κάθε συνταγή μοναδική. Μπισκότα Δερμίσης. Κρύβουν το μυστικό στη γεύση. Έκτο χιλιόμετρο Τρικάλων Καρδίτσης και στο dermisis.gr. Εμείς στη Βιοσάλ, 35 χρόνια τώρα, φέρνουμε στο τραπέζι σας τις παραδοσιακές μας γεύσεις. Βιοσάλ, αυθεντικές σαλάτες. Cosmetic Boutique Μανιατάκης Professional. Πώληση χονδρική λιανική σε επαγγελματικά προϊόντα κομμωτηρίου, μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητική σώματος. Εισαγωγές εξοπλισμού και ειδών κομμωτηρίου από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου και σε ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Μανιατάκης Professional. Για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία της ομορφιάς. Τρίκαλα, Άνης Κομνηνής και Καρανάσιου. Καρδίτσα, Στεργίου Λάπα 29. Υπεύθυνη, Στέλλα Καραλή. Θέμης Τρικαλιώτης. Ξεχωριστό ανδρικό ντύσιμο σε τιμές που εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε τσέπη. Ιδανικό συνδυασμό στυλ, ποιότητας και άνεσης σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. Θέμης Τρικαλιώτης. Ιουλιέτα Σαββάμ 15. Τρίκαλα. Αν
ονειρεύεστε μια μέρα να πάτε μακριά, αυτό που σας λείπει είναι η βενζίνη. Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell, Σιούλης Ανδρέας. Ποιοτικά καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Και με διανομές κατοίκων. Καρδίτσες 58, Τρίκαλα. Glamour. Γάμος, βάπτιση, διακόσμηση, προσκλητήρια, μπομπονιέρες γάμου βάπτισης, στολισμοί εκκλησιών και δεξιώσεων, ανθοδέσμες και στολισμοί αυτοκινήτων. Glamour. Στέφανα, λαμπάδες και είδη κουμπάρου. Ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης με τα πιο όμορφα βαπτιστικά ρούχα για τα μωρά σας. Glamour. Όθωνος 18, στην πλατεία του παλιού κτέλ Τρικάλων. For the wild beauty. Λεωφόρος Ποσειδώνος 81α, Λιφάδα. Από το 1881 μέχρι και σήμερα, τα μπισκότα αυτά είναι η τρέλα μικρών και μεγάλων. Ο λόγος φυσικά για τα νόστιμα, διαχρονικά και αξεπέραστα σε γεύση μπισκότα Δερμίσης. Ο συνδυασμός ποιότητας και εκλεκτών υλικών κάνουν την κάθε συνταγή μοναδική. Μπισκότα Δερμίσης. Κρύβουν το μυστικό στη γεύση. Έκτο χιλιόμετρο Τρικάλων Καρδίτσης. Και στο dermisis.gr. Η εκπομπή που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο για την ζωή του μεγάλου νικητή, του Σάκη Κατσούλη. Θα μάθουμε πολλές λεπτομέρειες και πληροφορίες για την ζωή του. Πάμε να το δούμε αμέσως τώρα και επιστρέφουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη σήμερα παρέα με τον Σάκη εδώ στο Status. Μετά από σχεδόν 7 μήνες απομόνωσης μακριά από φίλους, συγγενείς και οικογένεια, ο Σάκης Κατσούλης κατάφερε να ξεχωρίσει και να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του Survivor 4. Τι πραγματικά γνωρίζουμε όμως για τη ζωή του ανθρώπου που χάρη στην ψήφο εμπιστοσύνης του κοινού κατάφερε να κερδίσει 100.000 ευρώ? Γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου του 1990 στο Αλιβέρι Ευβίας. Από τα σχολικά του χρόνια, το μεγάλο του πάθος ήταν το ποδόσφαιρο, γι' αυτό και βρέθηκε σε πολλές ποδοσφαιρικές ακαδημίες. Συνέχισε την επαγγελματική του πορεία στο ποδόσφαιρο, σε ομάδες της Β' Εθνικής, συμμετέχοντας επίσης και στην Εθνική Ελπίδων. Παράλληλα με το ποδόσφαιρο, έχει παίξει επαγγελματικά μπάσκετ, έχει διακρίσει στο beach volley αλλά και στον στίβο. Μετά από έναν τραυματισμό, ο Σάκης Κατσούλης αποφάσισε πως ο αθλητισμός είναι απλά στιγμές και έτσι πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, η γυμναστική είναι μέρος της καθημερινότητάς του, ώστε να είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Τυχερός πάντως, είδες το βίντεο, γεννήθηκε στο Αλιβέρι στην Εύβοια, σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Τώρα βέβαια δεν ξέρω εκεί. Έχεις πάει? Δεν έχω πάει. Θα σε πάω. Αλλά ναι, φαντάζομαι ότι δεν είναι από την πλευρά που κάει και έτσι. Όχι, όχι, εμείς έχουμε καεί προβολού. Από το 2007 στις μεγάλες φωτιές είχε καεί όλη η περιοχή, οπότε δεν έχει κάτι να κάψει ακόμη. Αλλά από ένα πολύ όμορφο γενικότερα τόπο όπως είναι παραθαλάσσιο. Έχει 10.000 κατοίκους μαζί με τα χωριά. Εκεί για πόσα χρόνια ήσουν? Ήμουνα μέχρι τα 17,5 που έφυγα για σπουδές, που συνδυάσα και το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν στην επαρχία έχουν ένα συν παραπάνω. Συμφωνώ. Είναι και λίγο διαφορετικός ο τρόπος που μεγαλώνεις, είναι άλλη ποιότητα ζωής, είναι άλλη ρυθμή. Εσένα τα παιδικά σου χρόνια, Σάκη, πώς ήταν η σχέση σου με τους γονείς σου, με την αδερφή σου, τη Μίνα? Γενικότερα είσαι από μια οικογένεια η οποία ήταν αρκετά προστατευτική, υποστηρικτική.
στις αποφάσεις σου και στις επιλογές σου. Θα σου πω. Η αδερφή μου η Μίνα αρχικά είναι σαν δεύτερη μητέρα μου. Mm-hmm. Έχουμε 7 χρόνια διαφορά και στην ουσία με μεγάλωσε. Δεν έχω τσακωθεί ποτέ, δεν θυμάμαι ούτε μια φορά ζωή μου να έχουμε τσακωθεί σαν αδέρφια. Πάντα ήταν αυτή που ξύπναγε το βράδυ όταν έκλαιγα μωρό, έτσι μου έχουν πει τουλάχιστον. Όταν θυμάμαι τα πρώτα μου βήματα, ήταν αυτή που μου κράταγε το χέρι να μην πέσω. Παίζαμε μαζί. Όταν έφυγε από το σπίτι, γιατί εγώ πήγαινα δημοτικό όταν η αδερφή μου έφυγε για να σπουδάσει, με τα 7 χρόνια διαφορά που είχαμε. Θυμάμαι ότι μου λείπε πάρα πολύ. Δεν ήμασταν τα παιδιά που τσακωνόμασταν, που είχαμε προστριβές, που είχαμε ζήλιες και τέτοια. Υπήρχε πολύ ωριμότητα, ήμασταν πάρα πολύ αγαπημένοι. Τον πατέρα μου τον είχα κάνει ταξιτζή, ξεκάθαρα. Δηλαδή, όταν σου λέω ότι έπαιζα σε 7 ομάδες, έπαιζα πραγματικά σε 7 ομάδες. Ταυτόχρονα. Έπαιζα σε 2 ομάδες ποδοσφαίρου στην ομάδα της πόλης μου, έπαιζα σε 5 ομάδες, συγγνώμη, σε 2 ομάδες μπάσκετ και έπαιζα και μικτή στη μικτή Ευβοίας. Την ίδια χρονιά που έδινα και πανελλήνιες και έκανα φροντιστήριο σε 6 μαθήματα. Τότε δίναμε 6 μαθήματα. Οπότε έκανα και στα 6 φροντιστήρια, στο σχολείο. Εσύ με τους γονείς σου συναντιόσασταν στο αυτοκίνητο. Ακριβώς. Και το βράδυ όταν θα επέστρεφε στο σπίτι. Έφευγα από Αλβέρη, πήγαινα Χαλκίδα για προπονήσεις επειδή ήταν μεικτή εκεί. Mm-hmm. Όλες τις υπόλοιπες μέρες ήμουν από το σχολείο φροντιστήριο, προπόνηση, φροντιστήριο, προπόνηση. Διάβαζα μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Πότε είχες χρόνο, ρε παιδί μου, να παίξεις σαν παιδί, να βγεις έξω? Στην τρίτη ηλικίου σίγουρα δεν είχα, αλλά όλα τα υπόλοιπα χρόνια μόνο έπαιζα. Έπαιζες, ρε παιδί μου, ήσουν από τα παιδιά που έπαιζες στις αλάνες, που μάλωνες. Μάλωνα γιατί έκανα πολεμικές τέχνες από πολύ μικρός. Ναι. Είναι κάτι το οποίο μου έκοψε το να τσακώνομαι. Θυμάμαι από Δευτέρα Δημοτικού ήταν η τελευταία φορά που τσακώθηκα σαν παιδάκι. Μετά μόνο πρόσεχα τα μεγαλύτερα ή μικρότερα παιδάκια, γιατί αυτό είχα μάθει από τη σχολή μου. Mm-hmm. Ότι δεν πρέπει να τσακώνεσαι, πρέπει να αποφεύγεις τις ηθίκες, πρέπει να προστατεύεις τα άλλα παιδάκια. Άρα από πολύ μικρό θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω αυτό το πράγμα. Ήμουν απόλυτο αθλητισμού. Γίναγα από το σχολείο και θυμάμαι έφευγα κρυφά από το σπίτι να πάω να παίξω μπάλα και να γυρίσω πριν ξυπνήσουν οι γονείς μου από το μεσημεριανό ύπνο. Πολύ γειτονιά, πολύ μπάλα, πολύ χτυπήματα. Ωραίες αναμνήσεις, έτσι. Πάρα πολύ. Γι' αυτό λέω: η επαρχία είναι διαφορετική για τα παιδιά. Και τώρα που έχεις μεγαλώσει και τώρα που η ζωή σου ρολάρει, έτσι όπως ρολάρει με τους ρυθμούς σου, με τις επιχειρήσεις σου και με όλα αυτά τα όμορφα που σου συμβαίνουν, ακόμη και τώρα συμβουλεύεσαι τους γονείς σου και την αδερφή σου σε κάθε απόφαση που θέλεις να πάρεις? Ξεκάθαρα. Είναι μια άποψη η οποία ξέρω ότι και όχι να μου πούν, θα το πούνε με αγάπη. Οπότε ακόμη και αν πάρω την αντίθετη απόφαση και κάνω αυτό που θέλω, ενώ μου έχουν πει όχι, ξέρω ότι κάποιος μου έχει πει στο πίσω μέρος του μυαλού μου πρόσεχε. Mm-hmm. Εννοείται πως συμβουλεύομαι, εννοείται πως ξέρω ότι δεν υπάρχει ποτέ ζήλια από αυτούς τους ανθρώπους. Με υπέρ αγαπούν σε μέγιστο βαθμό. Τους εμπιστεύομαι απόλυτα, είναι η οικογένειά μου. Δεν τους έχω αφήσει ποτέ στην άκρη. Ίσα και πριν φύγω για το παιχνίδι, αυτό που έκανα ήταν να φέρω τους γονείς μου στην Αθήνα μετά από 30 χρόνια. Μετακομίσανε μόνιμα από τα Λιβέρη στην Αθήνα. Α, είναι εδώ ζουν τώρα πλέον. Είναι εδώ πλέον, ναι. Άνοιξε ένα μαγαζί στη μητέρα μου επιδιορθώσεις ρούχων, όπως έκανε και στην Εύβοια. Οπότε συνεργαζόμαστε γιατί. Τώρα και με τα μαγαζιά δηλαδή. Ακριβώς, οπότε εσύ πουλάς ρούχα, οπότε οι επιδιορθώσεις πάνε στα ρούχα. Ωραιότατα, μια χαρά το σκέφτηκες. Μένουμε κοντά, βλέπουμε καθημερινά από εκεί που ήταν στην επαρχία και βλέπουμε μια φορά το μήνα και αν. Είναι πολύ καλή. Και είναι και πολύ νέοι γονείς σου κιόλας. Ηλικιακά. Οπότε είναι ακόμη σε φάση που μπορούν να. Μπορούμε να ζήσουμε πράγματα μαζί. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Οι φίλοι σου, οι πραγματικοί, είναι από την παιδική σου ηλικία, έχεις φίλους ή οι φίλοι σου είναι από τότε που ήρθες εδώ στην Αθήνα? Όχι, το γεγονός ότι αυτό είναι και ένα κακό όταν μεγαλώνεις στην επαρχία. Όταν έρχεται η ώρα να περάσεις σε κάποια σχολή και να φύγεις, είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις κάποια φιλία. Mm-hmm. Δηλαδή, η κολλητή μου τότε θυμάμαι, ένας σπούδαζε Κομωτινή, ο άλλος Τρίκαλα. Οπότε χαθήκαμε για 4 χρόνια. Μετά από 4 χρόνια είσαι διαφορετικός. Και είναι δύσκολο να κρατήσεις επαφή πραγματική και να είσαι κολλητός όπως ήσουν στα παιδικά σου χρόνια. Mm-hmm. Άρα έχω δημιουργήσει φιλίες από το ποδόσφαιρο και από τις επιχειρήσεις πλέον. Εδώ στην Αθήνα, έτσι. Όλη αυτή η τεράστια δημοσιότητα που έχεις δεχθεί με τη συμμετοχή σου στο Survivor, θεωρείς ότι έχει αλλοιώσει καθόλου στοιχεία του χαρακτήρα σου, Σάκη, ή παραμένεις ο ίδιος ο άνθρωπος? Νομίζω με έχει κάνει καλύτερο. Στο ρωτάω αυτό γιατί ξέρεις, ένας που δεν ασχολείται με τα media, που δεν είναι η δουλειά του να εκτίθεται. Είναι δύσκολο να το διαχειριστεί. Πόσο μάλλον όταν μπαίνεις σε ένα reality που έχει τεράστια επιτυχία, τρελή τηλεθέαση και δέχεσαι δημοσιότητα, γίνεσαι διάσημος εν μια νυχτή. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Εν μια νυχτή. Λοιπόν, και δεν γίνεται σταδιακά. Και, ναι, δεν γίνεται σταδιακά. Δηλαδή μπαίνεις άσημος και βγαίνεις. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και λες με ξέρουν 30 άνθρωποι και βγαίνεις και σε ξέρει όλη η Ελλάδα. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο από πολλές πλευρές, κυρίως από το ψυχολογικό κομμάτι.
Εσένα όλο αυτό σε άλλαξε καθόλου? Πώς το διαχειρίστηκες με το που βγήκες και είδες τι γινόταν, τι ρεύμα υπήρχε? Δεν είναι καθόλου εύκολα διαχειρίσιμο, αλλά θεωρώ ότι είναι και πάλι θέμα προσωπικότητας και χαρακτήρα. Εμένα θεωρώ ότι η δημοσιότητα με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν έχω σηκώσει τον αμανέ που λένε, δεν την έχω δει. Μου αρέσει η αναγνωρισιμότητα. Χαίρομαι που έρχεται κόσμος και μου λέει: θέλω να βγάλω μια φωτογραφία ή πες μου την εμπειρία σου από το Survivor. Γίνεται καθημερινά σε μεγάλο βαθμό αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα να με ρωτάνε πώς ήταν εκεί, πώς πέρναγες. Θέλω κι εγώ να μπω, πες μου μια συμβουλή. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η αγάπη. Αρκεί να μπορείς να το διαχειριστείς και να μην νομίσεις ότι ξαφνικά έγινε κάτι. Για μένα το να κερδίσεις το Survivor. Και ειδικά το Survivor, το τονίζω γιατί είναι ένα παιχνίδι επιβίωσης ξεκάθαρα και ένα παιχνίδι που δεν μπορείς να κρύψεις τίποτα. Το γεγονός ότι δεν έχεις επαφή με την έξω ζωή σε κάνει να δείχνεις το 100% του χαρακτήρα σου. Ήσουν προετοιμασμένος όμως και για την κριτική, γιατί ναι μεν, είναι ωραίο που πήρες μέρος σε αυτό το reality επιβίωση στο Survivor. Είναι πολύ ωραίο να δέχεσαι τόση αγάπη και να εισπράττεις τόσα πολλά μηνύματα από τον κόσμο. Αλλά όλο αυτό όμως ξέρεις ότι έχει και μία κριτική. Φυσικά. Έτσι, δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που σε κριτικάρει θετικά. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος. Υπάρχει το κοινό το οποίο δεν μπορεί να σε συμπαθεί και πολύ. Φυσικά, μπορεί να μην σε γουστάρει και αυτό είναι και το φυσιολογικό τώρα να με ρωτάς. Δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι φυσιολογικό να είσαι αρεστός σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Οπότε δέχεσαι και μία πολύ πολύ αυστηρή κριτική, που ίσως και σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και άδικη. Εκεί πώς το διαχειρίζεσαι? Δεν θεωρώ ότι είναι άδικη, θεωρώ ότι αυτό πιστεύει. Όχι για εσένα, που... γενικότερα, ναι, ναι, ναι. Παιδί μου. Εγώ μου αρέσει αρχικά η κριτική, γιατί κάποια πράγματα που ακούσω ενδεχομένως να με κάνουν ακόμη καλύτερο ή να με βελτιώσουν. Ήξερα ότι θα εκτεθώ σε μεγάλο μέρος. Ήξερα ότι θα δεχτώ και αρνητική κριτική. Όπως είπες, όλοι είμαστε διαφορετικοί προσωπικότητες και χαρακτήρες. Και θέλω να είμαστε διαφορετικοί προσωπικότητες και χαρακτήρες, γιατί εκεί ξεχωρίζει και ο καλός από τον μη καλό, από τον μεθυσραίο, από κάποιον που δεν γίνεται αρεστός. Οπότε, ναι, ήμουν έτοιμος να το δεχτώ. Δεν με ενοχλεί καθόλου, πραγματικά. Δεν ξέρω, αντιδράς, νομίζω ότι ήταν πραγματικά. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, η σχέση σου με τα μίντια ποια είναι? Πολύ καλή. Προσωπικά στο λογαριασμό μου δεν έχω αρνητικά μηνύματα. Από όταν βγήκα από το παιχνίδι, δεν έχω λάβει παρά 1% μπορώ να σου πω. Έχεις διαβάσει ούτε κάτι στον τύπο ή στα social ή σε διάφορα site, ή να έχει ακουστεί κάτι σε κάποια εκπομπή που να ήταν ψέμα, που να μην ίσχυε και να σε πείραξε πάρα πολύ? Θα σου πω τι γίνεται. Όσο ήμουν μέσα στο παιχνίδι, είχαν υποθεί πάρα πολλά τα οποία δεν ισχύαν. Ναι, αυτό είναι γεγονός ότι βάση... έχουν ακουστεί πολλά για πάρα σένα. Πάρα πολλά. Πολλά. Αλλά δεν δίνω βάση, γιατί όταν δεν μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Από τη μέρα που βγήκα από το παιχνίδι, μπορώ να αντιμετωπίσω τον καθένα. Έχω ζητήσει να αντιμετωπίσω τον καθένα. Και όποιος θέλει μπορεί να έρθει να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Και αν δεν τα βρούμε, είναι υγεία. Γιατί σημαίνει ότι αυτός έχει την προσωπικότητα και το χαρακτήρα να συνεχίσει να υποστηρίζει αυτό που έλεγε και πριν. Και εγώ υποστηρίζω αυτά που υποστήριζα και πριν και συνεχίζουμε. Αλλά είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόκληση και κουβέντα. Τι μπορεί να κάνει το Σάκη Κατσούλη να βγει από τα ρούχα του να σε κάνει? Να βγάλω από τα ρούχα μου. Σε βγάζει και από τα ρούχα σου? Με βγάζει από τα ρούχα μου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Της έχω αδυναμία, τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει κάτι που να με βγάλει εκτός αυτού. Ούτε, πλέον ούτε αρνητική κριτική. Το Survivor μου κάνει μεγάλο καλό. Μπορώ να συνεπάρξω με πάρα πολλούς ανθρώπους, μπορώ να ακούω τα πάντα στα αυτιά μου χωρίς να αντιδράω. Δεν με επηρεάζει καν. Το γεγονός ότι σου είπα ότι μου έκανε καλό είναι ότι με έκανε πιο δυνατό χαρακτήρα. Πιστεύω ακόμη περισσότερο στον εαυτό μου. Ξεπέρασα τα όρια μου κατά πολύ. Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω κάθε πρόκληση πλέον. Δεν με φοβίζει τίποτα. Ξέρω ότι ακόμη και αν αύριο η επιχειρήση μου δεν υφίσταται και ξεκινάω από το μηδέν, μπορώ να το αντιμετωπίσω. Πατάω στα πόδια μου. Αυτό ήθελα να πω. Δεν με νοιάζουν οι ανέσεις. Πατάς πολύ καλά στα πόδια σου. Νιώθεις ασφάλεια, ναι, με τον ίδιο στον εαυτό. Ξέρεις πώς μπορείς να ελύσεσαι και πώς να διαχειρίζεσαι δύσκολες καταστάσεις. Δεν είχα πετύχει στον αθλητισμό στο κομμάτι, στο σημείο που ήθελα, στο βαθμό που ήθελα. Πίστευα ότι μπορούσα να κάνω μεγαλύτερη καριέρα, αλλά το πίστευα μόνο εγώ. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσα να το πω, γιατί δεν θέλω να γίνω άνθρωπος ο γραφικός, ο οποίος ναι, θα μπορούσα να κάνω καριέρα, αλλά ήμουν άτυχος, τραυματίστηκα. Δεν είμαι τέτοιος. Το Survivor μου έδωσε τη δυνατότητα να δείξω και στον εαυτό μου ότι είχα παραπάνω δυνάμεις. Ότι μπορούσα να ξεπεράσω τα όρια μου. Θα σε πάω ξανά τώρα στο Survivor, γιατί θέλω να σου πω και κάτι άλλο για το καινούργιο Survivor. Θα σε πάω όμως στο Survivor στο οποίο είχες συμμετάσχει εσύ. Από όλους αυτούς τους παίκτες που είδαμε μέσα στο reality επιβίωσης, θέλω να μου πεις ποιος ήταν αυτός που πραγματικά τον θεωρείς τον πιο ντόμπρο, τον πιο αληθινό, τον πιο okay τύπο, είτε είναι άνδρας είτε γυναίκα, και ποιος είναι αυτός ο παίκτης με τον οποίο δεν θα περνάει εντελώς
αδιάφορα από μπροστά σου και δεν θα ήθελες να έχεις καμία απολύτως επαφή. Θα σταθώ μόνο στο πρώτο μέρος. Το δεύτερο δεν θα το απαντήσω, δεν έχω λόγο. Υπάρχει όμως. Φυσικά και υπάρχει πάρα πολύ. Πάρα πολλά άτομα. Βέβαια, εννοείται. Μπήκαμε 34 παίχτες. Για μένα το ποσοστό που μπορείς να κάνεις παρέα είναι το 10%. Δεν μπορείς να συνυπάρξεις με πάνω από το 10% μιας. Θα σου το πω στην τάξη σου, όταν ήσουν μαθητής ή σε μια ομάδα. Είστε 25 άτομα, 20 σε μια τάξη. Εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις παρέα. Ακριβώς. Θα κάνεις με 3 άτομα, με 4 άτομα. Αλλά θεωρώ όμως ότι είναι και πολύ μικρό το ποσοστό το 10% που θα. Είναι το πραγματικό. Σου μιλάω για διάρκεια. Δεν σου μιλάω για εφημερά πράγματα. Ναι, ναι. Ότι θα λέω ένα γεια. Σου μιλάω για έναν άνθρωπο που θα τον βάλει στη ζωή σου, ναι. Θα έχει σχεδόν. Όπως είναι ο Τριαντάφυλλος, που είδαμε ότι με τον Τριαντάφυλλο, ρε παιδί μου, αναπτύχθηκε μια φιλία. Ο Καλίδης, ποιοι άλλοι παίκτες. Με τον Αλέξη δεν έχω καταφέρει να μιλήσω, αλλά τον έχω εγώ κοντά μου. Θέλω να τον έχω κοντά μου. Για μένα ήταν ένας άνθρωπος που τα έλεγε τα πράγματα όπως ήθελε. Τον Αλέξη Παπά, έτσι. Ακριβώς. Mm-hmm. Αλέξη Παπά. Τον έχεις δει τώρα που είναι στο Bachelor. Ναι, τον έχω δει στο Bachelor, δεν τον έχω δει στην εξωτερική του ζωή. Όταν εγώ βγήκα από το παιχνίδι, είχε μπει ήδη αυτός. Στο Bachelor, πόσο φαίνεται ο Αλέξης Παπάς στον ρόλο που υποδίεται. Γιατί είναι ένας ρόλος, έτσι. Είναι η ζωή του. Είναι Bachelor ίσον Αλέξης Παπάς. Ο άνθρωπος είναι κούκλος, είναι 2 μέτρα. Έχει πολύ καλή φορά διαλόγου. Είναι πολύ έξυπνος. Και νομίζω ότι και αυτή του η κίνηση είναι στοχευμένη. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι δεν ξέρει τι κάνει. Πήγε σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι reality show, το οποίο παίρνει ακόμη μια αναγνωσιμότητα. Είναι ηθοποιός. Είναι εσένα να σου κάνανε. Όχι, όχι, όχι. Μην την πρόταση, εγώ πρέπει να το ρωτήσω, θα μου απαντήσει εσύ. Εσένα πάντω θα έμπαινα σε κανένα άλλο reality show. Ο Bachelor. Δεν θα το έκανε. Δεν θα έμπαινα σε κανένα άλλο reality show όπω είμαι μέχρι σήμερα, έτσι. Εκτό του Survivor. Ωραία. Δεν σου λέω για διαγωνιστικά, να πάω σε ένα παιχνίδι χορού ή μουσικής ή κάτι το οποίο έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ωραία. Σου μιλάω για ένα καθαρό reality. Okay. Δεν νομίζω ότι μου ταιριάζει κάτι άλλο. Δεν σου ταιριάζει. Ωραία. Βρισκόμαστε σε ένα διάστημα που τώρα έχει ξεκινήσει και η προετοιμασία του νέου Survivor. Δεν σου απάντησα για τον Ντόμπρος, Μαργιαλένα. Συνεχίζουμε. Μαργιαλένα, έτσι. Ναι, καλά. Θεωρώ ότι. Όχι, χωρίς καμία. Μπορεί να μην μιλούσα σήμερα με τη Μαργιαλένα. Μπορεί να μην είχε καταλήξει το παιχνίδι έτσι για μένα και τη Μαργιαλένα. Πάλι το ίδιο θα σου λέγα. Δεν είναι ότι πήγαν τα πράγματα έτσι και αυτή τη στιγμή με τη Μαργιαλένα και σου διαφημίζω τη Μαργιαλένα. Mm-hmm. Ακόμη και ποτέ να μου μιλούσε, θα σου έλεγα το ίδιο πράγμα. Είναι ο πιο ντόμπρος άνθρωπος. Γι' αυτό και δεν τη κρατάω κακία για τα πράγματα που είπε όταν μπήκα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι απόλυτο φυσιολογικό να τα πει γιατί αυτά πίστευε. Και δεν θα κρυβόταν ποτέ. Άρα δεν σου βάζω το πώς είναι οι συνθήκες σήμερα, σου βάζω το τι πιστεύω για τον καθένα. Και για τα υπόλοιπα άτομα που μου είπε, πάρα πολλοί από αυτού δεν θα έλεγα ούτε γεια στον δρόμο. Και είναι φυσιολογικό για μένα. Δεν βγάζω κακία. Είναι η αλήθεια. Δεν ταιριάζεται. Ναι, δεν θα έλεγα δεν για. Ταιριάζεται, ναι. Δεν μου λένε κάτι. Ναι, σαν προσωπικότητες. Ναι. Ξεκάθαρα. Τώρα θα με αναγκάζει να σε ρωτήσω. Όχι. Αλλά με αναγκάζει να σε ρωτήσω γιατί πάλι με γύρισε στη Μαργιαλένα. Η μαμά της αγαπάει περισσότερο τώρα. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό κανενός. Και δεν θα το κάνω. Δεν της κρατάω κακία γιατί είχε το παιδί της στην άλλη άκρη του κόσμου. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Όσοι κρίνουν να σβάλουν τον εαυτό τους αυτή τη θέση όταν γίνουν γονείς. Έχεις το παιδί σου στην άλλη άκρη του κόσμου, το οποίο και κάτι να συμβεί θέλει το λιγότερο 24 ώρες για να το συναντήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι παιχνίδι το οποίο γίνεται μέσα στην Αθήνα και ξέρεις ότι αν συμβεί κάτι παίρνεις τηλέφωνο την παραγωγή και σε μισή ώρα είσαι δίπλα του. Ναι. Μιλάμε για ένα ταξίδι 24 ώρων. Το οποίο έχει πάρα πολλές δύσκολες συνθήκες. Ακόμη και να θέλεις να έρθεις σε επαφή δεν μπορείς. Ούτε καν να πεις παραγωγή, πες αυτό, δεν μας μετέφερε η παραγωγή το παραμικρό. Ξέραμε ότι ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσουμε είναι αν υπήρχε κάτι το οποίο. Χτύπα ξύλο θα ήταν ναι, πάρα κάτι πολύ άσχημο. Αυτό έχουμε υπογράψει στο συμβόλαιο. Ναι. Οπότε, όταν έχεις το παιδί στην άλλη άκρη του κόσμου, μπορείς να πιστεύεις στο οτιδήποτε. Για μένα, οι δημοσιογράφοι κάνουν πολύ κακή δουλειά. Τη φέραν σε πολύ δύσκολη θέση. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με την τηλεόραση και δεν υπήρχε λόγος να τη φτάσουν στα άκρα της. Όταν ένας δημοσιογράφος την προσεγγίζει και της λέει: πρέπει να βγεις να μιλήσει για να βελτιώσει την εικόνα της κόρης σου, δεν ξέρεις αν αυτό που σου λέει είναι αλήθεια ψέμα. Δεν έχεις την κριτική ικανότητα να το καταλάβεις. Δεν έχει να κάνει με την εξυπνάδα, έχει να κάνει με την εμπειρία στο κομμάτι τηλεόραση. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Από την άλλη όμως. Το ίδιο έχω να πω και για τον παππού μου. Όταν ένας δημοσιογράφος πηγαίνει και πιάνει έναν άνθρωπο 85 χρονών και του λέει κάποια πράγματα, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ξέρει αν είναι αλήθεια ή όχι. Mm-hmm. Άρα, πολύ εύκολα παρεκκλίνει. Εσείς όμως, όταν υπογράψατε τα συμβόλαιά σας, δεν υπήρχε όρος στο συμβόλαιο ότι δεν επιτρέπεται στο οικογενειακό, στο στενό οικογενειακό περιβάλλον να μιλήσει. Ναι, υπήρχε. Ενημερώθηκαν. Εγώ ενημέρωσα τους δικούς μου, η Μαργιαλένα από ό,τι μου έχει πει δεν πρόλαβε να ενημερώσει. Δεν είχε και την εμπειρία και εκείνη. Ήταν
σε μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής της. Είχαμε χωρίσει, είχε κάνει ένα νέο ξεκίνημα σαν γυμνάστρια. Έτρεχε πάρα πολύ, ξαφνικά ήρθε η πρώτη survivor και έφυγε. Ναι, δεν είχε όμως, την εμπειρία τώρα. Μιλάμε για ένα σημαντικό όρο. Κωνσταντίνη, ήταν 34 σελίδες συμβόλαιο. Αναφέρονται πάρα πολλά πράγματα. Ναι, ό,τι και να είναι ένα συμβόλαιο όμως. Δηλαδή, ναι, βάζεις την υπογραφή σου και αυτός ήταν και ένας όρος πολύ σημαντικός που δεν μπορείς να τον προσπεράσεις. Δηλαδή, όταν σου λέει απαγορεύεται η οικογένεια να κάνει δηλώσεις μέχρι να βγει ο παίκτης από το reality, δεν θα πήγαινα εγώ στο σπίτι και θα έλεγα, ξέρετε τι, έχω υπογράψει αυτό το συμβόλαιο, απαγορεύεται όποιος και να σας πάρει, όπως κάνανε οι γονείς, όποιος και να σας καλέσει, μέχρι να βγω από το παιχνίδι, δεν θα κάνετε την παραμικρή δήλωση. Θα σου πω τι γίνεται. Είναι εύλογο το ερώτημα που όταν έρχεται ένας δημοσιογράφος ακόμη και του ίδιου καναλιού, ο οποίος δεν ξέρει αν σου μεταφέρει αληθή ή ψευδή στοιχεία. Εκείνη τη στιγμή ο δημοσιογράφος θέλει να κάνει τη δουλειά του. Δεν σε μειώνω. Δεν μειώνω αρχικά το επάγγελμα. Μα η δουλειά μας αυτή είναι. Εμάς πρέπει να ρωτάμε και πρέπει να βγάζουμε την είδηση. Ακριβώς. Οπότε όταν μπαίνει μέσα στο σπίτι σου ή είναι συνεχώς κάτω από το σπίτι σου και σε πλησιάζει, λέγοντάς το οτιδήποτε έχει να κάνει με το να σε αγγίξει στη χορδιά σου, έχει να κάνει το παιδί σου. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν σου λέει για τον πρώην αγόρι σου, για τη σχέση σου, για τον κολλητό σου. Σου λέει για το παιδί σου, για την οικογένειά σου, για το αίμα σου. Ναι. Και σου μεταφέρει κάτι αρνητικό. Προσπαθείς εκείνη τη στιγμή να το βελτιώσεις. Ναι, εδώ πέρα όμως. Δεν μπορείς να μην απαντήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωραία. Εδώ πέρα όμως, πέρα το ότι απάντησε η μαμά της Μαργαλένας, είπε και κάποια πράγματα τα οποία αφορούσαν εσένα. Σωστό. Έτσι. Από εκεί και πέρα, τώρα που έχουν αλλάξει οι καταστάσεις. Και ξέρεις, δεν θέλω να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, αλλά βλέπω απέναντί μου όντως έναν άνθρωπο νέο, πολύ όριμο και πολύ συνειδητοποιημένο. Και που πατάς πολύ γερά στα πόδια σου. Και θεωρώ ότι είσαι μια πολύ καλή ιδανική επιλογή για ένα νέο κορίτσι να πορευθεί τη ζωή του. Ωραία. Είναι υποκειμενικό αυτό. Εγώ σου λέω τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Σωστά, σωστά. Έτσι, δεν είμαστε κολλητοί φίλοι. Σωστά. Αλλά από αυτό που μπορώ να κρίνω, βλέπω έναν άνθρωπο πολύ όριμο. Που σίγουρα θα θέλανε πολλά κορίτσια να είναι στην θέση της Μαργαλένας. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ ανέβασα ένα story ότι θα σε έχω καλεσμένο στην εκπομπή και έχω πάρει 50 μηνύματα από γυναίκες που λένε θέλω να τον γνωρίσω. Δεν γράφανε για μένα, γράφανε για σένα. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να τις ευχαριστήσεις. Γράψτε κάτι και για μένα όμως. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν βλέπει ότι την αγαπάς πραγματικά. Να έρθετε λίγο πιο κοντά. Ρε Κωνσταντίνε, είναι περίεργο πράγμα οι ανθρώπινες σχέσεις. Μια κατάσταση, ένα ραγισμένο ποτήρι, εγώ το βλέπω από την πλευρά μου ότι είναι καλό και εσύ από την άλλη πλευρά το βλέπεις ραγισμένο. Ναι. Το ποτήρι αυτή τη στιγμή είναι μισό γεμάτο, εγώ το βλέπω ότι έχω να πιω ακόμα, εσύ λες να σου βάλω γιατί δεν είναι αρκετό. Είναι έτσι και ανθρώπινες σχέσεις. Υπήρχε ένας τσακωμός ο οποίος μας έκανε να χωρίσουμε. Δεν χωρίζεις ποτέ για μένα λέγοντας σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, γεια σου. Ναι. Θα υπάρξει μια ρήξη. Μια ρήξη. Σε όποιο βαθμό και αν είναι, στο 5%, στο 10%, στο 15%, δύο άνθρωποι αποφασίζουν να χωρίζουν. Ο γονιός του καθενός τους βλέπει διαφορετικά γιατί αγαπάει το παιδί του. Ναι. Δεν μπορεί να αγαπάει το παιδί του ίσα με τον απέναντί του. Άρα αυτό αυτομάτως δημιουργεί κάποια συναισθήματα τα οποία δεν είναι ακριβώς πραγματικά. Είναι λίγο fake. Δηλαδή αισθάνεσαι και σε επηρεάζει στο τι ακριβώς πιστεύεις για τον άλλον. Εγώ εύχομαι πραγματικά. Είναι όλα μια χαρά. Να είναι όλα μια χαρά. Δεν κρατάω κακιά αρχικά σε κανέναν. Έτσι. Και το πιο σπουδαίο είναι να κοιτάξεις εσείς οι δύο με τη Μαργαλένα, να μην σας επηρεάζει κάτι, το οτιδήποτε άλλο. Πλέον δεν μπορεί να μας επηρεάσει και κάτι. Έτσι, γιατί οι δυο σας θα πορευτείτε στη ζωή. Είναι για όλα τα ζευγάρια το ίδιο. Για όλο τον κόσμο ισχύει. Όσο μάλλον για εμάς πατάμε στα πόδια μας και επιχειρηματικά και οικονομικά. Παίζει σημαντικό ρόλο αυτό που σου λέω. Έτσι. Είναι διαφορετικό να μένεις στο σπίτι με τους γονείς σου και διαφορετικό να ζεις μόνος σου. Ακριβώς. Τώρα που ετοιμάζεται το καινούργιο survivor. Έχουμε ακούσει ότι ίσως δούμε και κάποιους παλαιότερους survivor μέσα στο παιχνίδι και κάποιους άλλους διάσημους. Αν σου γινόταν η πρόταση από τον Ατζούν. Μπορεί να μου έχει γίνει κιόλας. Εγώ είμαι εδώ για να σε ρωτήσω αν σου γινόταν η πρόταση από τον Ατζούν ή αν σου έχει γίνει η πρόταση από τον Ατζούν να συμμετάσχεις στο νέο survivor. Θα πήγαινες? Μ' αρέσει πολύ η εμπειρία, ναι, θα πήγαινα. Σου έχει κάνει πρόταση. Είναι πολλά στη μέση βέβαια, μέχρι να πω την τελική απόφαση. Mm-hmm. Γιατί δεν είμαι ένα παίκτη που απλά πήρα μέρο, είμαι ένα παίκτη ο οποίο κέρδισε το survivor. Άρα για μένα είναι ακόμη πιο strict με τον εαυτό μου το να ξαναπάρω μέρο. Ναι. Και πιο δύσκολο, έτσι. Η πρόταση έχει γίνει από τον Ατζούν
να συμμετάσχεις στο νέο Survivor. Δεν θα σου πω. Δεν θα σου πω γιατί, όπως είπες πριν, υπογράφουμε συμβόλαια τα οποία σου λένε ότι δεν πρέπει να μιλήσεις πριν την τελική απόφαση. Mm-hmm. Δεν θα σου πω. Ενδεχομένως να έχει γίνει. Αλλά σου λέω ότι αν γίνουν συζητήσεις, θέλω πολύ να ξαναπάω. Είναι μαγική εμπειρία. Έχουν γίνει συζητήσεις. Έχουν γίνει συζητήσεις. Άρα θα έχεις υπογράψει κιόλας. Όχι, όχι. Το συμβόλαιό μου έχει ισχύει μέχρι το Φεβρουάριο, να ξέρεις. Είναι για ένα χρόνο. Από τότε που μπήκα είναι μέχρι και το Φεβρουάριο. Ναι, αλλά εγώ κάτι καταλαβαίνω από την απάντηση που μου έδωσες, χωρίς να θέλω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, ότι θα σε ξαναδούμε στο Survivor. Εγώ θέλω να σε δω, αν με ρωτάς. Και εγώ θέλω πολύ να σε δω στο νέο Survivor. Και θα ήθελα να σε δω και με τον Τάνο θα ήθελα να σε δω. Και εγώ πάρα πολύ. Θα ήταν το καλύτερο Survivor. Αλλά εκεί πάμε για All Star. Εκεί, ναι, δεν ξέρεις καμιά φορά. Ναι, δεν ξέρουμε. Θα τον έβλεπες ανταγωνιστικά τον Ντάνο, αν ήσασταν μέσα στο παιχνίδι και ήσασταν σε. Κοίτα, ήμουν ένας παίχτης ο οποίος δεν έδειχνε ανταγωνισμό ούτε μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή, ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Δεν γίνεται να μην χάνεις. Άρα, όσο πιο εύκολα πάρεις την ήττα μέσα σου, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει και η επόμενη νίκη. Mm-hmm. Αυτό έχω μάθει στον αθλητισμό. Θα ήθελα πολλούς καλούς αντιπάλους απέναντί μου. Αυτή τη στιγμή, μιλώντας με τα ονόματα, ο Ντάνος είναι ο πιο ισχυρός. Mm-hmm. Και στατιστικά. Και έχει δείξει αυτό η ιστορία. Άρα εννοείται πως θα τον ήθελα. Έχετε γνωριστεί? Ναι, γνωριστήκαμε σε ένα φιλανθρωπικό αγώνα. Και πως ήταν η στιγμή εκείνη? Ήταν λίγο αμηχανή. Όχι τόσο από πλευράς μου, όσο από πλευράς του. Εντάξει, δεν είμαστε ίδιοι χαρακτήρες, θεωρώ. Mm-hmm. Εγώ τον θαύμαζα και τον θαυμάζω. Εκείνος δεν ξέρω πώς είναι στα μάτια του. Ήταν απόμακρος ή... Απόμακρος, ήταν λίγο κουμπωμένος. Ναι. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος δεν θέλει τον ίδιο χρόνο για να ανοιχτεί και να μιλήσει. Το αναγνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ straight, ότι είναι τόσα χρόνια στη δημοσιότητα με πολύ ωραίο τρόπο. Έχει κρατήσει αυτό που λέμε τη δημοτικότητα του ψηλά με καλές κινήσεις, σοβαρές. Δεν έχει εκτεθεί, δεν έχει εκτεθεί στην προσωπική του ζωή. Ήταν ένας πραγματικός survivor και θεωρώ ότι είναι. Δεν έχω να πω κάτι αρνητικό. Εννοείται πως θα τον ήθελα όμως. Τι άλλο θα περιμένουμε από σένα, γιατί είσαι ένα ανήσυχο πνεύμα, ανήσυχος άνθρωπος που δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Okay. Όσες φορές και αν μιλάμε στο τηλέφωνο που θα είναι και πολύ αργά το βράδυ, μου λες δεν έχω τελειώσει ακόμη, έχω κοντεύω να τρελαθώ, θέλω να γυρίσω στο σπίτι, αλλά όμως θεωρώ ότι μέσα από όλο αυτό που σου συμβαίνει παίρνει ζωή. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Σάι Κατσούλη? Υπάρχουν πάρα πολλά. Πέρα από τη συμμετοχή σου στο Survivor. Ναι, εκτός αυτού. Που δεν το ξέρει κανείς. Ούτε ο Ατζούν πιστεύω δεν το ξέρει ακόμα. Ωραία. Ο ίδιος. Ευκαιρία να το μάθει. Ατζούν, έρχομαι. Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα σκέφτομαι κάτι διαφορετικό. Και δέχομαι και πάρα πολλές προτάσεις πλέον. Και επιχειρηματικά, επειδή είμαι στο επιχείρημα πολλά χρόνια και λόγω της δημοτικότητας που, όπως είπες και εσύ, έχω πάρει. Αλλά πλέον οι κινήσεις μου θα είναι πάρα πολύ στοχευμένες, πολύ προσεκτικές. Είμαι καλά στημένος επιχειρηματικά. Έχω τις επιχειρήσεις μου που είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, οπότε δίνω βαρύτητα πρώτα και κύρια εκεί. Οτιδήποτε άλλο κάνω σαν δευτερεύον θα είναι κάτι το οποίο μου ταιριάζει, ίσως να είναι πάνω στο αθλητικό κομμάτι, όπως η ακαδημία που έχω κάνει τώρα, Ακαδημία Τερματοφυλάκων, mm-hmm. για μικρά παιδιά που ήθελα να ασχοληθώ με μικρά παιδιά. Μου γεμίζει το κενό το ότι δεν παίζω φέτος και είναι η πρώτη χρονιά που δεν αγωνίζομαι ενεργά. Με την τηλεόραση θα ήθελες να ασχοληθείς, δηλαδή έχεις φανταστεί τον εαυτό σου να έχει έναν ρόλο μπροστά από τις κάμερες, είτε σε κάποιο πάνελ εκπομπής, είτε στον ρόλο ενός κεντρικού παρουσιαστή? Λαλίστατος πάντως είσαι, παρατηρώ. Ναι, αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με σένα επειδή νιώθω άνετα. Μπορεί να μην είναι έτσι γενικά. Εντάξει, όταν είσαι όμως σε έναν διαφορετικό ρόλο μπροστά από τις κάμερες και είναι να παρουσιάσεις ένα project, μια εκπομπή, είναι εντελώς διαφορετικό από το να είσαι καλεσμένος σε μια εκπομπή. Ακριβώς. Θα ήθελες όμως να ασχοληθείς με την τηλεόραση, έχεις δεχθεί κάποια πρόταση? Έχω συζητήσει πάρα πολλά project, mm-hmm. αλλά θέλω να κάνω κάτι το οποίο νιώθω άνετα και δεν με δυσκολεύει στην καθημερινότητά μου. Τι θα ήταν αυτό, πώς έχεις... Δεν το γνωρίζω. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι στην τηλεόραση που θα μου φέρουν μια πρόταση η οποία θα είναι στημένη στα μέτρα μου. Τα κουμπώνει επάνω σου. Ακριβώς. Δηλαδή, όσοι ασχολούνται με την τηλεόραση χρόνια και έχουν την εμπειρία, μπορούν να καταλάβουν τι μπορώ να κάνω εγώ και νομίζω ότι θα μου κάνουν μια αντίστοιχη πρόταση mm-hmm. για να μπορώ να το κάνω καλά. Άρα είσαι ανοιχτός. Φυσικά σε μια πρόταση από την τηλεόραση. Είμαι σε όλα ανοιχτός. Μπράβο. Σε όλα. Ποτέ δεν λέω ποτέ. Δοκιμάζω καινούργια πράγματα, αλλά όχι πράγματα που θα με δυσκολέψουν και θα με κάνουν να αλλάξω σαν άνθρωπος. Αυτό. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι αν είχαμε και τρεις ώρες εκπομπή, θα μπορούσαμε κάλλιστα. Το έχουμε ξανακάνει off camera. Ναι, έλα. Το έχουμε ξανακάνει off camera και έχουμε πει πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι εκτός τηλεοπτικού αέρα. Χαίρομαι πραγματικά που βλέπω έναν τόσο δραστήριο άνθρωπο όπως είσαι εσύ. Πολύ όριμος, πολύ συνειδητοποιημένος.
Χαίρομαι που σε βλέπω να απολαμβάνεις τη ζωή σου και όλο αυτό το ωραίο που σου συμβαίνει. Και θα πρέπει να αισθάνεσαι τυχερός για όλα αυτά τα όμορφα που γίνονται στην ζωή σου. Σου εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Εύχομαι η επιχείρηση σου, το InVoid, έτσι, που έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί και με έντυσε και σήμερα κιόλας. Γίναμε όμιλος πλέον. Είναι όλα τα μαγαζιά InVoid. Όλα τα μαγαζιά InVoid. Έχεις μαγαζί, το InVoid είναι με ανδρικά ρούχα, γυναικεία τώρα ρούχα ήττα, μπαρμπεράδικο. Και σπα. Σπα. Και πάρκινγκ. Και πάρκινγκ, αλλά στο σπα δεν έχω έρθει όμως ακόμα. Κανόνισε την πορεία σου. Είσαι ευπρόσδεκτος. Λοιπόν, σου πω ότι νιώθω ευλογημένος και τυχερός. Είναι και ευλογία αυτό που ζω. Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι το είμαι. Νιώθω ότι έχω την ωριμότητα και το διαχειρίζομαι σωστά και όπως είπες, απολαμβάνω όλα αυτά που μου έχει δοθεί η ευκαιρία να ζήσω. Δεν νομίζω ότι θα ξαναυπάρξει τέτοια στιγμή στη ζωή μου. Mm-hmm. Δεν ξέρω βέβαια και τι μου ξημερώνει, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος επειδή είμαι δραστήριος, κάθε μέρα είναι διαφορετική. Αλλά νιώθω πραγματικά ευλογημένος για όλα αυτά που ζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Να σε ρωτήσω κάτι, η Μαριέλενα τρώει μπισκότα. Τρώει μπισκότα. Εσύ τρως μπισκότα. Θα προσπαθήσω γιατί κάνω δίαιτα, θα φάω όμως. Γιατί βλέπω κάτι καλό να έρχεται. Επειδή είσαι πολύ γλυκός και εσύ και η Μαριαλένα, σου έχουμε ένα δώρο εδώ από το χορηγό μας. Τρίκαλα. Τρίκαλα, μπισκότα Δερμίσης, φουλ στα μπισκότα. Σας έτσι. Ευχαριστώ πάρα εκεί πολύ. Το πρωί που πίνεις καφέ με τη Μαριαλένα. Μαριά... Βρώμης. Βεβαίως. Απίστευτο. Έχει πάρα πολλά. Χαίρομαι. Λοιπόν, εκεί το πρωί που πίνετε καφέ με τη Μαριαλένα και είσαστε αγκαλιές και φιλιά, δώσεις και μπισκότα. Αγκαλιές και φιλιά ακούω. Καφέ πίνουμε σίγουρα, φτιάχνει τρομερό ελληνικό η Μαριαλένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο σας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στην εκπομπή. Ευχαριστούμε σας. Καλή πρεμιέρα και καλή πορεία. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς και το Κόνκο Παλάς, το ξενοδοχείο που μας φιλοξένησε εδώ στην Γλυφάδα που κάνουμε τα γυρίσματα της εκπομπής. Την επόμενη Κυριακή στις 3 η ώρα το μεσημέρι θα είμαστε εδώ για να υποδεχθούμε τον Λάκη Γαβαλά σε μία συνέντευξη εφόλησης ύλης, κατάθεση ψυχής θα έλεγα από τον Λάκη Γαβαλά. Μέχρι τότε να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα και φυσικά εμείς θα τα λέμε και μέσω των social media και στο Instagram μου Mr. Kameas Official. Να περνάτε όμορφα την επόμενη Κυριακή στις 3 το μεσημέρι όλοι εδώ στον Άστρα TV για ακόμη ένα πολύ ωραίο στάτους. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων.